Πάμε λοιπόν σοβαρά. Υπάρχουν 21 περικοπές συντάξεων. Ναι. Εσείς λέτε δεν υπάρχουν στις κύριες συντάξεις που είναι αυτές που αναφέρατε. Αυτό είναι ορθό. Αυτό είναι δεν ορθό. Σημαίνει. Ναι. Με ένα λεπτό τώρα. Ωραία. Ευχαριστώ. Παίζετε τόση ώρα με τις λέξεις και λέτε δεν υπάρχουν 21 περικοπές συντάξεις και μετά πονηρά την τρίτη επανάληψη της φράσης βάζετε τη λέξη στις κύριες συντάξεις. Αυτό το οποίο ισχυρίζεται είναι άδικο. Στην αρχή το είπα. Μην με διακόπτετε συνέχεια. Είναι τελείως παιδικό αυτό που κάνετε για το Θεό. Όχι, καλή μου. Λοιπόν. Δεν σα τη δέχομαι. Πάμε. Λοιπόν. Αυτό το οποίο έχει συμβεί είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει 21 περικοπές συντάξεων. Αναφέρεστε βεβαίως σε μεγάλο βαθμό στις επικουρικές. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλάζει κάτι στην τσέπη του συνταξιούχου για να το καταλάβω. Αυτή η αιμονή σας να έχετε πάρει αγκαλιά τις κύριες συντάξεις και να λέτε γλιτώσαμε την κύρια, σας τσακίσαμε σε όλα τα άλλα. Πλην βεβαίως της αύξησης των εισφορών πάνω στις κύριες συντάξεις που συνιστά μείωση των κύριων συντάξεων και το είπατε κι εσείς. Μείωση άνω του 5%. Όχι. Αυτό λοιπόν αλλάζει το, κάτι. Από το 4 στο 6 είναι 2%. Από το 4 στο 6 είναι 2%. Τη συνήθεια να μην διακόπτετε τον συνομιλητή σας, πότε θα την αποκτήσετε και με ποιο τρόπο μπορεί κάποιος εγώ να σας την υποδείξει με ευγενικά. Πώς μπορεί να το κάνετε. Άμα διακόπτετε συνεχώς, πώς μπορεί να είναι. Θα δεν είναι διάλογο στη διακοπή. Βοηθάω. Εντάξει, συγγνώμη. Δεν βοηθάτε, διακόπτετε. Είναι διαφορετικό πράγμα. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Κόψατε στις κύριες συντάξεις δια της αύξησης των εισφορών και κάνατε 20 επιπλέον περικοπές εκτός των κυρίων συντάξεων. Συνολικά 21. Διαλύσατε το εισόδημα των συνταξιούχων και αυτή είναι μια αλήθεια. Κάνατε περισσότερες περικοπές από ό,τι έκανε η κυβέρνηση Βενιζέλου Σαμαρά, Σαμαρά Βενιζέλου και αυτό είναι μια δεύτερη αλήθεια. Θέλετε να το ομολογήσετε, δεν θέλετε να ομολογήσετε. Μπορεί να έχετε όπως ο κ. Κατρούγκαλος που έλεγε στη Βουλή ότι δεν θα περικόψουμε. Θυμάστε τις υποσχέσεις του κ. Κατρούγκαλου για την προσωπική διαφορά ότι δεν θα περικόπει ποτέ, η οποία μετά από λίγους μήνες περιεκόπη. Όλα αυτά τα θυμάστε. Μπορούμε επιτέλους να μιλήσουμε ειλικρινά στη χώρα ή δεν μπορούμε να μιλήσουμε ειλικρινά. Ναι. Είναι ανάγκη να δημιουργούμε φανταστικές πραγματικότητες. Στην τσέπη του συνανθρώπου μας, εάν του κόψατε την κύρια, του κόψατε την επικουρική, έχει καμιά διαφορά. Όταν πάει στο σούπερ μάρκετ, έχει άλλη τσέπη για την κύρια, άλλη για την επικουρική για να πληρώσει. Εγώ δεν σας λέω για να. Δεν θέλω να είμαι κακόπιστος. Σας είπα ευθύς αμέσως ότι και η προηγούμενη κυβέρνηση είχε περικόψει. Αλλά εσείς ήρθατε για να ανατρέψετε αυτό που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν ήρθατε για να το επαναλάβετε. Και είναι αστείο τώρα να καθόμαστε μετά από ό,τι έχει τραβήξει η χώρα να κάνουμε κοκορομαχίες του τόπου. Όχι, εμείς δεν κόψαμε τις κύριες συντάξεις, αλλά τσακίσαμε τις επικουρικές. Αλλά αυτό δεν το λέμε για να δημιουργήσουμε εντυπώσεις. Και διακόπτουμε και τον συνομιλητή μας για να μην προλάβει να το πει. Και πάμε να δημιουργήσουμε εντυπώσεις. Αυτά δεν είναι πράγματα που ανήκουν σε αυτόν τον αιώνα. Ανήκουν κάπου στις αρχές του προηγούμενου. Εδώ, αν έχει μια ελπίδα η χώρα, είναι να μιλήσουμε σοβαρά, να δούμε τα προβλήματα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και ρωτώ, δεν ρωτώ εσάς, είστε δημοσιογράφος, ρωτώ την κυβέρνηση. Έχει καμιά σοβαρή πρόταση για να μην κοπούν οι συντάξεις. Να τη φέρει να τη συζητήσουμε. Και εμείς να βοηθήσουμε, αλλά να είναι σοβαρή. Όχι διαρροές, όχι λέμε τούτο, όχι λέμε το άλλο. Βγαίνει ο κύριος Φίλης, το είπε πριν ο κύριος Πολίτης. Και λέει, έχουμε θηριώδες πλεώνασμα, δεν μπορούμε να κόψουμε και τις συντάξεις. Γιατί αυτό εγείρει και το δεύτερο, γιατί έχουμε θηριώδες πλεώνασμα. Υπάρχει καμιά θεωρία οικονομικής ανάπτυξης η οποία βασίζεται στην υπερφορολόγηση, να το ξέρω. Πώς θα τα επιτύξει αυτά τα πράγματα, πού πάμε στο τέλος. Ο ορίζοντας της χώρας δεν είναι ο εκλογικός ορίζοντας του ΣΥΡΙΖΑ, είναι κάτι σοβαρότερο, μεγαλύτερο από όλους εμάς, από τα κόμματα της παρατάξης. Μάλιστα. Βάλτε μου τελεία εδώ. Έχω μισό λεπτό. Βέβαια, έχεις μόνο μισό λεπτό. Λοιπόν. Για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις λοιπόν και για να καταλάβει ο κόσμος δύο πράγματα. Όταν μιλάμε για κύριες και επικουρικές συντάξεις, πρέπει να ξέρουμε ότι στα 100 ευρώ, 80 ευρώ είναι κύρια και 20% επικουρική. Το λέω λοιπόν γιατί στο 80 αυτό δεν έχει γίνει μείωση. Πλην της αύξησης της εισφοράς που είπαμε. Έχουν γίνει σοβαρές μειώσεις στο 20. Το λέω πολύ απλά και λαϊκά. Δεύτερον, αν προσθέσεις τις μειώσεις 10-15 σε αυτή την πενταετία είναι 47 δις. Αν προσθέσεις τις μειώσεις όλες τις περικοπές και την πλέον απίθανη που έχει γίνει στην τριετία είναι 2,6. Αυτή είναι η διαφορά. Άρα λοιπόν τα πολλά λεφτά οι συνταξιούχοι τα έδωσαν τότε.